Άμφιζα, αρχαία πόλη της Λοκρίδας που πήρε το όνομά της από την ομώνυμη νύφη. Κατά τη Φραγκοκρατία αποτέλεσε βαρονία και πήρε το όνομα Σάλωνα. Η περιοχή της Άμφισσας είναι γνωστή για τις ελιές και το λάδι της. Η Τέα, το επίνιο της Άμφισσας. Η ιστορία των Δελφών και του περίφημου μαντίου τους χάνεται στους αιώνες. Το Ιερό των Δελφών εξελίχθηκε στο σπουδαιότερο μαντίο της αρχαιότητας και επηρέασε για χίλια χρόνια τη ζωή και τον πολιτισμό των Ελλήνων. Θεωρείται το κέντρο της γης, ο ομφαλός του κόσμου, γιατί εκεί είχαν συναντηθεί οι δύο αετοί που έστειλε ο Δίας, ένας από την Ανατολή και ένας από τη Δύση. Η χρησμοδοσία γινόταν την 7η μέρα κάθε μήνα. Οι χρησμοί δίνονταν από την Πυθία, η οποία αφού λουζόταν στα νερά της Καστανίας πηγής, ανέβαινε στον τρίποδο του Απόλλωνα, όπου έπεφτε σε έκσταση και έλεγε ακατάληπτες φράσεις, τα λόγια του Θεού. Οι ιερείς του μαντίου ερμήνευαν τα λόγια της και έδιναν το χρησμό. Ο θησαυρός των Αθηναίων. Ο ενίωγος των Δελφών, 475 π.Χ. Η σφίγγα των Αξίων, 560 π.Χ. Πολλές γιορτές με μουσικούς, δραματικούς και αθλητικούς αγώνες συγκέντρωναν τα πλήθη από όλη την Ελλάδα στους Δελφούς. Από τον 3ο π.Χ. αιώνα, το μαντίο των Δελφών άρχισε να παρακμάζει και αυτή η παρακμή έγινε οριστική με την εξάπλωση του χριστιανισμού. Ο τελευταίος χρησμός του μαντίου δόθηκε τον 4ο αιώνα μετά Χριστό στον αυτοκράτορα Ιουλιανό τον Παραβάτη, που ήθελε να αναστήσει την ειδωλολατρία. Πείτε στο βασιλιά, το μεγαλόπρεπο μέγαρο έπεσε στο έδαφος. Ο φίβος δεν έχει πια την κατοικία του, ούτε τη δάφνη που προφητεύει, ούτε την πηγή που μιλάει. Στέρεψε και το νερό που μίλαγε. Το γαλαξίδι είναι χτισμένο κοντά στην αρχαία Ιάνθια, που ήταν γνωστή για το περίφημο άγαλμα της Άρτεμις μέσα σε ένα άλσος από Κυπαρίσια. Τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, η πόλη καταστράφηκε από σεισμούς και ανοικοδομήθηκε δίπλα στη θάλασσα. Ονομάστηκε Γαλαξίδιον επιλέοντος του Σοφού τον 9ο αιώνα. Από το 10ο ως το 19ο αιώνα γνώρισε μεγάλη ακμή χάρη στον ισχυρό στόλο που δημιούργησε. Το μοναστήρι του Σωτήρος κτίστηκε από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Μιχαήλ Κομνηνό. Εκεί βρέθηκε το 1864 το χρονικό του Γαλαξιδιού, στο οποίο αναφέρονται τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στην περιοχή από το 10ο μέχρι το 17ο αιώνα. Το έργο αυτό γράφηκε το 1703 από τον ιερομόναχο Ευθύμιο και αποτελεί σπουδαία ιστορική πηγή. Το 1821 καταστράφηκε από τον Ιουσούφ Πασά. Καρπενήσι, πρωτεύουσα του νομού Ευρυτανίας. Μικρή πόλη κτισμένη στις κατάφυτες πλαγιές του Τυμφλιστού σε υψόμετρο χιλίων μέτρων. Έξω από την πόλη σκοτώθηκε ο Μάρκος Μπότσαρης τον Αύγουστο του 1823 αφού πρώτα κατατρόπωσε 4.500 Αλβανούς του Μουσταφά Πασά. Στην κατοχή έκαψαν την πόλη οι Γερμανοί, μα γρήγορα ανοικοδομήθηκε. Μεσολόγγι, η πρωτεύουσα της Αιτωλοακαρνανίας. Το Δημαρχείο του Μεσολογγίου, Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης. Βάρκες στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Παραδοσιακό ψάρεμα στη λιμνοθάλασσα, πελάδες και γαΐτες. Το Μεσολόγγι δοξάστηκε κατά τον αγώνα του 1821. Χωρίς να έχει φρούριο, αλλά ένα υποτυπώδες οχύρωμα μετάφρο και προστατευόμενο από τη ρηχή λιμνοθάλασσα, υπήρξε προπύργιο της νοτιοδυτικής στερεάς. Η αντίστασή του στις τρεις πολιορκίες 1822, 1823 και 1825 του χάρισε αθάνατη έγκλη. Τον Ιανουάριο του 1824 ήρθε στην πόλη ο Λόρδος Βίρον και πήρε μέρος στην οχύρωση. Πέθανε όμως τον Απρίλιο από πυρετούς. Από τις 15 Απριλίου του 1825 μέχρι τις 10 Απριλίου του 1826 το Μεσολόγγι υπέμεινε την τρίτη και φοβερότερη πολιορκία. Όταν όλα τα τρόφιμα σώθηκαν και εξαφανίστηκαν ακόμα και οι σάβρες και οι ποντικοί,
οι ρίζες και τα αγριόχορτα. Τότε οι ελεύθεροι πολιορκημένοι επιχείρησαν την ορυϊκή τους έξοδο που προκάλεσε την κατάπληξη και τον θαυμασμό ολόκληρης της Ευρώπης. Γλίτωσαν μόνο 1.300. Αυτοί που έμειναν πίσω, γυναίκες, γέροντες, ανήμποροι και παιδιά, συγκεντρώθηκαν στην πύρητη δαποθήκη. Ο γεροκαψάλης έβαλε φωτιά και μεσολογγίτες τεινάχτηκαν στον αέρα μαζί με τους Τούρκους που είχαν μπει στην πόλη. Η κόρη της Ελλάδας, άγαλμα πάνω στον τάφο του Μάρκου Μπότσαρη. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος μπροστά στον Τίμο, 1932. Αγρίνιο, η μεγαλύτερη πόλη της Αιτωλοακαρνανίας που χτίστηκε τον 13ο αιώνα μετά Χριστόν. Βρίσκεται σε μια έφορη πεδιάδα με παραγωγή καπνών και εσπεριδοειδών. Κοντά της είναι η λίμνη Τριχονίδα. Αμφιλοχία, μικρή πόλη κτισμένη στο μυχό του Αμβρακικού κόλπου. Το παλαιότερο όνομά της ήταν Καρβασαράς, από το τουρκικό Καραβάν Σεράι που σημαίνει σταθμός καραβανιών και είχε ιδρυθεί επί Αλή Πασά. Πάνω από την πόλη σώζονται ερείπια του αρχαίου φρουρίου της Ηρακλίας Λιμναίας που συνδεόταν με την παραλία με δύο μακρά τείχη. Ανάμεσα σε αυτά τα τείχη διακρίνονται ερείπια βυζαντινών κτισμάτων. Αγριόπαπιες πάνω από τον Αυρακικό κόλπο. Ψάρε μαγαρίδα στον Αυρακικό κόλπο. Και αυτές είναι οι περίφημες γαρίδες του Αυρακικού. Ναύπακτος, μία από τις αρχαιότερες ελληνικές πόλεις. Ιδρύθηκε την εποχή της καθόδου των Δωριαίων, 1100 π.Χ. Το 1571, στη θαλάσσια περιοχή της Ναυπάκτου, έγινε η ιστορική ναυμαχία της Ναυπάκτου, στην οποία νικήθηκε ο τουρκικός στόλος από τις ενωμένες δυνάμεις των Ενετών και των Ισπανών. Ο πύργος του Δημητρίου Μπότσαρη. Η Παπαχαραλάμπιος βιβλιοθήκη της πόλης. Η γαλάζια λίμνη στο Μοναστηράκι. Το μοναστήρι της Βαρνάκοβας, 10ο αιώνας. Η Ιερά Μονή Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σαρόφ, με 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες. Και 62 καμπάνες. Το Αντίριο αποτελεί την είσοδο στη Δυτική Ελλάδα, αφού η οροσειρά της Πίνδου κάνει δύσκολη την επικοινωνία με την Ανατολική Ελλάδα. Η γέφυρα Ρίου Αντιρίου που συνδέει την Πελοπόννησο με τη Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο.